Έχουμε εδώ μαζί μας τη Μαράνη Κορτσά, η οποία μόλις έχει έρθει τελειώσει το μάθημα της και ήρθε για το θύρα σίγμα. Καταρχήν πες μου λίγο με τι σπουδάζει. Σπουδάζω δημοσιογραφία τώρα. Πριν τι σπουδάζες? Πριν σπουδάζα διαιτολογία. Εντάξει, σε κάποια φάση αποφάσισα ότι τελικά ήθελα να ακολουθήσω δημοσιογραφία. Αναγνωρίσα μου μαθήματα και συνέχισα στην δημοσιογραφία. Τι ήταν εκείνο που σε κέρδισε στη δημοσιογραφία? Έκαμνες αρχικά, ήσουν στο ΜΕΚΑ, σωστό? Ναι, ξεκίνησα από τα Καλλιστεία. Μετά το ΜΕΚΑ μου δώσαν την ευκαιρία να βοηθάω τον Βαγγέλη στην παρουσίαση στο The Game. Μετά μου δώσαν την ευκαιρία να είμαι στο Γιασένα, στο πάνελ του Γιασένα. Μετά εντάξει, αποφάσισα ότι ήθελα να το ακολουθήσω. Ωραία. Και τώρα πότε τελειώνεις? Είναι τελειώνεις φέτος? Ναι, φέτος. Και ο στόχος σου είναι να κάνεις κάτι σε παρουσίαση, σαν δημοσιογράφος, τι είναι το που σε τραβάει περισσότερο? Ναι, είναι ένας από τους στόχους μου, είτε να ακολουθήσω στην τηλεόραση είτε στο ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να μην προκύψει οτιδήποτε, ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε. Γενικά δημοσιογραφία, είτε άρθρα, είτε περιοδικά, οτιδήποτε. Το modeling θα το κάνεις παράλληλα? Εξαρτάται. Αν σου πει κάποιος ότι πρέπει να σταματήσεις το modeling και θα έχεις μια πολύ καλή ευκαιρία στο τομέα της δημοσιογραφίας ή της παρουσίασης, θα το έκανε? Ναι, θα το έκανε. Είναι κάτι που αγαπώ περισσότερο. Θεωρείς ότι έχει ημερομηνία λήξη στο modeling, ενώ η δημοσιογραφία, επειδή δεν έχει, θα είναι πιο αξιόπιστο σαν επάγγελμα? Νομίζω εξαρτάται από τις ευκαιρίες που θα σου δώσουν, από τις δουλειές που μπορεί να έχεις στο μέλλον. Εξαρτάται, ναι, νομίζω και τα δύο έχουν κάποια στιγμή ημερομηνία λήξης. Και τώρα είσαι στο θύρα σίγμα, όπου αξία μας ακριβώς τι κάνεις. Εγώ σε βλέπω ότι διαβάζεις τα social media των ποδοσφαιριστών. Ναι, στο θύρα σίγμα απλά σε κάποια φάση μπαίνω και παρουσιάζω το τι ανεβάσαν οι ποδοσφαιριστές της Κύπρου, είτε ξένοι είτε Κυπραίοι. Πού πήγαν, τι έκαναν, τι έγραψαν στις φωτογραφίες που ανέβασαν, είτε στο Twitter, είτε στο Instagram, είτε στο Facebook. Αυτά. Καταρχήν, με ποιον κριτήριο επιλέγεις? Επιλέγεις με την ομάδα σου ή με όποιος? Είναι τυχαία επιλογή? Ομάδα μου. Όχι, είναι τυχαία επιλογή. Από όλες τις ομάδες της Κύπρου. Όταν σου πρότεινα να κάνεις αυτό το πράγμα, πώς αντέδρασες? Σου άρεσε η ιδέα αρχικά, τη συζήτησε, τη σκέφτηκε? Ναι, το σκέφτηκα. Ήταν μια ωραία πρόταση. Ήταν κάτι διαφορετικό το να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, όχι πως ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, ασχολούμαι πάλι με τα social media. Αλλά εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό. Είσαι, ας πούμε, που θυκεύαζε στα social media, είσαι να κάνω ποδοσφαιριστή που ήρθε και έκανε σου comment ότι είπε έτσι, κάτι να σχολιάσει? Μπορεί να είναι φίλοι μου που τους ξέρω, απλά να μου πούν, όχι κάποιος που δεν γνωρίζω. Όταν ανοίγεις το Instagram του Πιέρου του Σωτηρίου, του παιδιού το γνωρίζεις φαντάζομαι, πώς αντιδραστεί, με ποιον κριτήριο θα κάνεις ένα θέμα ή όχι? Να σου πω την αλήθεια, ο Πιέρος προσπάθει να μην βάζει φωτογραφίες, απλά για να μην τις ανεβάσω εγώ. Αλλά εντάξει, όταν ανεβάσει θα το χειριστώ κανονικά όπως τους υπόλοιπους. Το ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό τον Πιέρος. Όταν βάλει με τη σύντροφο του, ας πούμε, τι κάνεις εσύ? Δεν θα την ανεβάσω καθόλου. Δεν το έχεις σχόλια. Για προσωπική ζωή διαβάζεις ή απλά είναι μόνο, ας πούμε, να πάει κάποιον? Και εντός ποδοσφαίρου φάσεις που μπορεί να ανεβάσουν και εντός της ζωής τους, σε διακοπές τους, οτιδήποτε. Σου άρεσε πάντα το ποδοσφαίρο, να παρακολουθάς ποδοσφαίρο? Ναι. Πόσα χρόνια δηλαδή? Όχι τόσο όσο τώρα, δεν πήγαινα σε πολλά παιχνίδια. Τώρα ακολουθάς παντού την ομάδα και το ΑΠΟΕΛ και εκτός έδρας και εντός έδρας? Όσο περισσότερο μπορώ. Φαντάζομαι ότι έχεις 4,5 χρόνια μαζί με τον καιρό, σωστά? Ναι, περίπου. Πάντα ήσουν έτσι, ακολουθούσες τον καταρχήν, ήσουν με τον Ολυμπιακό στην αρχή? Ναι, ακολουθούσα τον Ολυμπιακό, τώρα ακολουθώ το ΑΠΟΕΛ. Τώρα δηλαδή είσαι ΑΠΟΕΛ, ήσουν πάντα ΑΠΟΕΛ? Εν ήμουν πάντα ΑΠΟΕΛ. Εντάξει. Ήσουν δηλαδή αρχικά. Με μου πεις Ομονία, πραγματικά, με μου πεις έτσι πράγμα. Θα σου πω κάτι. Αν δεν θέλεις να σου πω. Πήγαινε στους αγώνες της Ομόνια? Απλά η οικογένειά μου είναι με την Ομόνια, ναι. Θέλεις να πεις τώρα, αν παίζει από η Ομόνια και δεν είναι ο πιο στο ΑΠΟΕΛ, με ποιον ένασε? Και δεν είναι ο πιο στο ΑΠΟΕΛ. Πες ότι... Παντά? Ναι, θα είμαι ουδέτερη. Πώς είναι η σχέση σας όσον αφορά, εντάξει, ως ποδοσφαιριστής αντιλαμβάνομαι ότι οι ποδοσφαιριστές είναι μόδα πλέον, έχουν fan club αρκετών.
Έκανες ποτέ σκηνή ζηλοδιβία στο σύντροφο σου? Από θαυμαστές, θαυμαστές, όχι, για όνομα του Θεού. Ποτέ, όχι. Κάτι που είναι φυσιολογικό, η κάθε κοπέλα να αντιδράσει, ναι, θα αντιδράσω. Έτυχε ποτέ αυτό, σε ρωτήσα? Όχι. Όταν βλέπεις ότι του συμπεριφέρονται, ας πούμε, με αγάπη και θαυμασμό κάποιες κοπέλες, που μια κοπέλα μπορεί να τη δεις και να είναι όμορφη, θα σε ενοχλήσει αυτό? Καθόλου. Είναι κάτι φυσιολογικό να έχουν θαυμαστές όλοι οι ποδοσφαιριστές. Το ίδιο και εκείνο, επειδή είσαι και εσύ μια πολύ όμορφη κοπέλα, κάνεις modeling, είσαι στην τηλεόραση, είναι και αυτός έτσι χαμηλόν τόνο όπως εσέναν? Ναι, νομίζω μου έχει εμπιστοσύνη είναι απόλυτη. Εντάξει, όταν κάτι δεν ενοχλήσει, σίγουρα θα μου το πει. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ποδοσφαιριστής εκτός από τον καιρό? Στο ΑΠΟΕΛ, ας πούμε, που θεωρείς την ομάδα που στηρίζει. Στο ΑΠΟΕΛ. Πολύ καλοί ποδοσφαιριστές είναι. Ένα να μου πεις, όχι, του διεντήκου. Πώς γίνεται να με ξέρεις, αν δεν ξέρεις πολλούς? Θαυμάζω πολλούς. Είναι όλοι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Ποιον να πω? Ποιος που ξεχωρίζεις περισσότερο εκτός από τον καιρό? Θα μπορούσα να πω ότι θαυμάζω τον Καπενάκη, που νομίζω όλοι το θαυμάζουμε. Είναι κατά τη γνώμη μου, που δεν καταλαβαίνω και πολύ από ποδόσφαιρο, είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Okay. Τώρα, το επόμενο σου βήμα, αν έκλεινες τα μάτια σου και σκεφτόσου να τελειώσει το θηρασίγμα και θα ήταν το επόμενο βήμα της Μαρίας Κορτσιά, ποιο θα ήθελες να ήταν, ποιο θα ήταν ιδανικά για σένα το καλύτερο? Ίσως να βρίσκομαι σε κάποια άλλη εκπομπή, είτε μπορεί ψυχαγωγική, είτε πάλι αθλητική. Οτιδήποτε, νομίζω μου έρθει η πρόταση, θα το σκεφτώ και αν είναι κάτι που με τραβάει και μου αρέσει, θα το κάνω. Αθλητικό δελτίο, να σου πω, θα έκανες? Αθλητικό δελτίο. Εντάξει, είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τα social media που κάνω τώρα. Αλλά εντάξει, γιατί όχι. Αν έρχονταν αυτή η ευκαιρία, θα προσπαθούσες να τη δοκιμάσεις? Εννοείται, θα το προσπαθούσα. Να ευχαριστήσουμε την Μαρία μας. Θα σε αφήσουμε να συνεχίσεις τη δουλειά σου στο Θηρασίγμα και καλή επιτυχία στο διάνοια. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.